και φίλοι. Πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα, όπως κάθε μέρα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε έναν υπέροχο καλεσμένο, έναν φτασμένο ηθοποιό, έναν πολύ καλό ηθοποιό, που παίζει τώρα τελευταία στην απαγορευμένη αγάπη. Λοιπόν, τον Οδυσσέα Σταμούλη. Καλημέρα. Έχεις ξέρεις, Οδυσσέα, το όνομα του πατέρα μου. Α, και εγώ το παππού μου έχω. Και εσύ του παππού σου. Οδυσσέας ήταν ο πατέρας μου. Λοιπόν, να σε ρωτήσω μερικά πραγματάκια. Μαγειρεύεις? Μαγειρεύω, άμα παράσει τη ανάγκη. Γιατί αν δεν θα μαγειρεύεις, θα σε διώξω από την κουζίνα. Λοιπόν, μαγειρεύεις. Λοιπόν, πάντως όταν υπάρχετε εσείς στην κουζίνα, μάλλον πρέπει οι άλλοι να φεύγουν, ε. Όχι, όχι, Οδυσσέα, πρέπει να μένουν. Είτε ξέρουν να μαγειρεύουν, είτε δεν ξέρουν. Αν δεν ξέρουν, θα μάθουν. Όταν ξέρουν, μαγειρεύουμε παρέα. Και ανταλλάσσουμε απόψεις. Είναι έτσι σωστό, είναι αλλιώς σωστό. Τα λέμε. Ωραία, εγώ θα λοιπόν, σας φτιάξω ένα πατέ της Βουργουνδίας. Καταπιάνεσαι και με πολύ δύσκολα πράγματα. Εγώ έμαθα ότι το αγαπημένο σου φαγητό είναι κοτόπουλο με πατάτες. Δεν είναι ακριβώς το αγαπημένο μου πια, αλλά είναι ένα από τα πρώτα που άρχισα να φτιάχνω κι εγώ σαν εργένης. Και το κάνω καλά. Μάλιστα, θα τα πούμε όμως αυτά σε λίγο. Ας πούμε στους φίλους και στις φίλες που μας παρακολουθούν να μην ξεχνάνε το διαγωνισμό μας. Φίλες και φίλοι, στείλτε τις συνταγούλες σας, τις περιμένω. Έχουμε πάρα πολλές, θέλουμε κι άλλες όμως. Πολλές. Σε λίγο πλησιάζει το τέλος του μήνα, στις 30 Σεπτεμβρίου, η κληροτίδα θα στηθεί και μια ή ένας από εσάς θα κερδίσει το home cinema. Στείλτε μας τη συνταγή σας στη διεύθυνση που βλέπετε ή στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση. Επίσης, φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε να μου τηλεφωνάτε για να σας λύνω κάποια μικρή απορία σας ή και μεγάλη απορία σας. Άμα την ξέρω, θα σας την πω. Αν δεν την ξέρω, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα τη μάθουμε τη λύση κάπου και την επόμενη μέρα θα την πούμε. Πιστεύω όμως ότι δεν θα μου ξεφύγει και θα την ξέρω την απορία σας. Επίσης, τηλεφωνήστε για να κερδίσετε το σερβίτσιο στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας. Ένα υπέροχο σερβίτσιο με 40 πιάτα, 40 κομμάτια πιάτα, μικρά, μεγάλα, για να κάνετε ένα υπέροχο τραπέζι. Αυτά σχετικά με τα παιχνίδια μας και τους διαγωνισμούς. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ρωτάμε για να πάρετε το σερβίτσιο, πρέπει να απαντήσετε με ένα ναι ή ένα όχι. Για το αν βάλαμε κάποιο υλικό στο φαγητό που θα κάνουμε σήμερα ή αν δεν βάλαμε. Λοιπόν, να πάμε σε break, να πάμε σε διάλειμμα και εδώ είμαστε πάλι. Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, ξανά για να είναι πράγματι καλή ημέρα. Στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Αμερική, στο Μέξικο, στην Αλάσκα. Από όπου μου στέλνετε email φίλες και φίλοι, να είστε καλά, να μας βλέπετε και εμείς να σας λέμε την καλημέρα μας χωρίς να σας βλέπουμε. Λοιπόν, Οδυσσέα, δεν μου λες, έχεις μαγειρέψει ποτέ και φτεδάκια? Ναι, νομίζω είχα αποπειραθεί μια φορά. Μόνον είχες αποπειραθεί, τα έκανες καλά. Ναι, αλλά επειδή έχετε και μερικά έτοιμα, μήπως εγώ πάρω αυτά. Δηλαδή, εσύ τρως και φτεδάκια, δεν μαγειρεύεις και φτεδάκια. Τρώω απ' όλα. Λοιπόν, έχεις μαγειρέψει όμως ποτέ για φίλους σου? Ας τα πάρω μακριά, μην αρχίσεις να τρως από τώρα. Για πρωινό. Έχεις μαγειρέψει ποτέ για φίλους σου? Πώς. Για την αγαπημένη σου? Ναι. Έχεις μαγειρέψει. Εντάξει, βέβαια η αγαπημένη συνήθως. Πιστεύεις ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι? Περνάει, αλλά σταματάει εκεί. Αυτό είναι το κακό. Γιατί καλά σταματάει? Έρωτας από στομάχι. Φτιάχνει κάποια στιγμή ένα τέτοιο στομάχι που μετά δεν ξέρω μήπως ξεχνάς τον έρωτα. Άμα δεν ξέρεις να μαγειρέψεις, μόνο τότε συμβαίνει αυτό. Άμα του κάνεις ένα πολύ ωραίο φαγητάκι. Παλιά αυτά, κυρία Βέβα, στην εποχή σας. Αλλάξαν οι γυναίκες. Τώρα τον πάμε στο fast food ή την πάμε εκεί? Δεν την πάμε πουθενά. Όπου θέλει εκείνη σε τραβάει και αυτό είναι. Λοιπόν, έλα όμως να ζυμώσουμε και φτεδάκια. Ναι. Και πιστεύω ότι ξέρεις. Δεν μπορεί να μην ξέρεις. Ένα ζύμωμα, πώς. Δεν θα ζυμώσεις. Εγώ θα ζυμώσω. Εσύ θα τα πλάσεις. Δεν θα σε βάλω στα δύσκολα. Θα σου δώσω τα πιο εύκολα πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μισό κιλό κιμά, Οδυσσέα. Μέσα σε αυτόν τον κιμά και μάλιστα βάζω. Και χοιρινό. Ναι. Κοίταξε. Πάμε πρώτα να δούμε την κάρτα υλικών και θα σου πω. Πεντοφάινα και φτεδάκια. 2 κιλά μελιτζάνες. 1 κιλό μακριές πράσινες πιπεριές.
λάδι για το τηγάνισμα. Μισή κούπα λάδι. 2 κιλά όριμες ντομάτες περασμένες από σίδη. Για τα κεφτεδάκια θα χρειαστείτε. Μία κούπα τριμμένο κρεμμύδι. 2 φέτες ψωμί μπαγιάτικο χωρίς την κόρα. Μισό κιλό κιμά μοσχαρίσιο. 1 αυγό. 1 τέταρτο της κούπας λάδι. 1 κουταλιά ξύδι. 3 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊτανό ή δυόσμο. 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι σόδα. Αλάτι, πιπέρι και ρίγανο. Αλεύρι για το τύλιγμα και λάδι για το τηγάνι. Κανένα τραπέζι πότε θα μας κάνετε? Όποτε θέλεις, Οδυσσέα. Όχι εδώ όμως. Όχι, στο σπίτι μου. Στο σπίτι. Πάρε και την καλή σου και θα δεις. Με την καλή. Θα μπορεί να φέρω και την κακιά. Όχι, δεν θέλω την κακιά. Εγώ την καλύτερη. Α, μόνο για να φάτε έτσι. Μόνο πάμε για να φάμε. Όχι, πάμε για να κάνουμε παρέα. Πάμε να πιούμε κρασάκι, να διασκεδάσουμε. Εμείς οι Έλληνες το φαγητό το διασκεδάζουμε. Δεν πάμε μόνο να φάμε για βιολογική ανάγκη, γιατί πρέπει να φάμε για να ζήσουμε. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Όχι, όχι. Να φάμε από τα χεράκια σας. Αυτό σίγουρα. Λοιπόν, έχω εδώ το κιμά, μισό κιλό κιμά. Φροντίζω να πω στον κρεοπόλη μου να μου βάλει και λίγο χοιρινό μέσα. Το ένα τρίτο. Είδες που τα ξέρεις. Είδες που τα ξέρεις. Τι θα ρίξω μέσα εδώ για να το κάνω, να κάνω τα κεφτεδάκια μου αφράτα και ωραία. Μπόλικο κρεμμύδι, Οδυσσέα και φίλες και φίλοι μου, μπόλικο κρεμμύδι. Βάζουμε λοιπόν ένα μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο, μία κούπα κρεμμύδι βάζω εγώ, τριμμένο. Βάζω μετά, ας τα βάζω πίσω αυτά να μην μας ενοχλούνε. Βάζω μετά δυόσμο, κομμένο από τον κήπο μου, και μαϊδανό, και δυόσμο και μαϊδανό, μου αρέσει πολύ. Βάζω και ρίγανίτσα. Να τι και η ρίγανη εδώ πέρα είναι. Δείχνω και τη ρίγανη. Βάζω μέσα αλάτι, πιπέρι φυσικά. Δεν γίνεται φαγητό χωρίς αλάτι και πιπέρι. Πολύ το πιπέρι, τα πικάντικα μου αρέσουν. Σκέτο πιπέρι, δηλαδή τρώω. Όχι. Σ' αρέσει να έχει μπόλικο πιπέρι. Λοιπόν, βάζουμε αλατάκι μπόλικο. Βάζουμε και πιπεράκι. Να το και το πιπέρι μας εδώ. Και πιπεράκι. Και ετοιμάσου, θα αρχίσει να ζυμώνει τώρα. Εδώ βγαίνω. Όχι, δεν βγαίνει ακόμα. Έτσι ρωτάς το σύριαλ. Εδώ βγαίνω. Λοιπόν, να φύγουν και αυτά από εδώ. Να πούμε τι άλλο βάζουμε. Βάζουμε πολλά πράγματα ακόμη. Να ρίξεις εδώ το νεράκι σε αυτό το ψωμάκι. Έχουμε 2 φέτες ψωμάκι χωρίς την κόρα. Ρίξε λίγο νεράκι να το μουλιάσουμε. Πώς να το βάζω? Μουσκέψουμε. Ρίξε όλη την κούπα. Ρίξε το να βραχεί καλά. Κυρίες μου, όλη την κούπα. Καλά τα είπες. Λοιπόν, άφησε το εδώ τώρα να μουσκέψει το ψωμάκι μας. Φροντίζουμε, φίλες και φίλοι, να είναι μπαγιάτικο το ψωμάκι. Ξέρω, να μην είναι μαλακό, φρέσκο δηλαδή της ημέρας. Για να μιλήσουμε όμως με κάποιον ή κάποια που μας τηλεφώνησε. Καλή σου μέρα, φίλη μου ή φίλε μου. Καλημέρα, κυρία Δέφα. Τι μου κάνεις? Συγχαρητήρια. Πες μου πώς σε λένε και από πού μας τηλεφωνείς. Παπακώστα από Ημιτό. Μάλιστα. Και θα ήθελα να ρωτήσω για τα σου. Να μου πεις ό,τι θες. Ναι. Όταν φτιάξω τα σου, τα γεμίζω διάφορα, γλυκά μάλλον, και όταν τα καραμελώσω, μου μαλακώνει η καραμέλα. Δεν κάνεις καλά την καραμέλα. Ναι. Την καραμέλα πρέπει να την κάψεις αρκετά, μάλιστα, ώστε να φτάσεις στο στάδιο της καραμέλας. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν καίμε τη ζάχαρη, μαζί με λίγο νεράκι στην αρχή, μάλιστα, και βάζουμε και λίγο χυμό λεμόνι ή λίγο κρεμόριο, ναι, γιατί τη σταθεροποιεί καλύτερα. Μάλιστα. Αρχίζουμε λοιπόν και τη βράζουμε και τη βράζουμε και τη βράζουμε. Ναι. Δοκιμάζουμε με το κουτάλι μας να καραμελώνει, να κάνει κλωστές, ναι, να παγώνουν οι κλωστές στον αέρα. Να γίνει καφέ. Όχι, δεν απαραίτητο να γίνει καφέ. Μάλιστα. Έχουμε και ξανθή καραμέλα. Α, μάλιστα.
σε κάποιο σημείο αρχίζει και γίνεται καραμέλα. Μάλιστα. Δηλαδή καραμελώνει όταν κρυώσει. Μπορούμε λοιπόν να την αφήσουμε να γίνει πολύ καστανή, αν τη θέλουμε, όπως την κάνουμε στην κρέμα καραμελέ, γιατί είναι πολύ ωραία. Μάλιστα. Όταν είναι σκούρα η καραμέλα στην κρέμα καραμελέ, αλλά είναι ωραία και ξανθή. Μάλιστα. Και στα σου δεν τη θέλουμε πολύ μαύρη. Όχι, την καραμέλα. Ναι, ναι. Όμως δεν θα το κατεβάσεις γρήγορα επειδή θέλεις την καραμέλα κάπως ανοιχτό χρώμα να έχει. Μάλιστα. Θα την αφήσεις να βράσει. Πριν πάρει βέβαια το πολύ σκούρο χρώμα, μάλιστα, θα την κατεβάσει από τη φωτιά. Και για να μην σου σκουραίνει, ναι, κι άλλο, όσο είναι μέσα στο μπρίκι ή στο κατσαρολάκι, μάλιστα, αμέσως το κατσαρολάκι αυτό το βουτάς σε κρύο νερό το κατσαρολάκι. Μάλιστα. Οπότε πέφτει η θερμοκρασία. Πολύ ωραία. Και η καραμέλα δεν σκουραίνει άλλο, μάλιστα, αλλά είναι καραμέλα. Μάλιστα. Λοιπόν, το λάθος σου είναι ότι δεν την έβρασες πολύ, μάλιστα, ώστε να φτάσει στο σημείο της καραμέλας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, αγάπη μου. Και καλές συνταγές. Σε ευχαριστώ πάρα. Σου αρέσει να μαγειρεύεις, σου αρέσει. Βεβαίως, και έχω πάρει όλα τα βιβλία σας. Έχεις καλή οικογένεια. Βεβαίως, έχω δύο κόρες. Και είναι πιστές φίλες σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε όλες τις συνταγές. Την αγάπη μου σε όλες σας. Και σε σένα και στις κορούλες σου. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Να ευχαριστώ. Και σε σένα το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, βάλαμε τώρα εδώ πέρα μέσα πιπέρι, αλάτι, κρεμμύδι, κυμά, μαϊδανό, δυόσμο, θα βάλουμε και λίγο ξυδάκι. Το ξύδι θα το δώσει και αυτό αφρατάδα. Είναι ωραίο. Θα βάλουμε μέσα, τη ρίγανη τη βάλαμε, λάδι. Θα βάλουμε και λαδάκι, φίλες και φίλοι. Και αυτό θα δώσει αφρατάδα. Έχει βέβαια αρκετό λιπάκι, όπως είπαμε, ο χοιρινός κυμάς. Αλλά για καλό και για κακό βάζουμε κι άλλο λιπάκι, το λαδάκι. Βάλαμε λοιπόν και λάδι μέσα. Τώρα το τελευταίο πράγμα που έχουμε να βάλουμε είναι το ψωμάκι που μουλιάσαμε. Εδώ λοιπόν αυτό το ψωμάκι θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε την περίσσια του νερού και θα το ρίξουμε μέσα εκεί στα υπόλοιπα υλικά μας. Το βάζουμε εδώ και δεν το πατάμε και πάρα πολύ το ψωμάκι Οδυσσέα, γιατί μας χρειάζεται νεράκι. Yeah. Όταν ο κυμάς μας είναι χαλαρός και έχει νεράκι, τότε όταν ψήνεται το νεράκι πάει να εξατμίζεται και πάει να βγει, και καθώς βγαίνει κάνει το κεφτεδάκι μας αφράτο, το φουσκώνει. Λοιπόν, βάλαμε και το ψωμάκι μέσα, δύο φέτες ψωμάκι είπαμε. Εδώ έχουμε αλευράκι για να αλευρώσουμε τα κεφτεδάκια που θα τηγανίσουμε. Ξαναβάλε το τηγάνι. Α, όχι, μην το βάζεις, μην βιάζεσαι. Γιατί έχουμε ώρα ακόμη και είναι ζεστό το λαδάκι μας. Ζυμώνω εγώ για σένα όλα αυτά τα ωραία υλικά που ανακατέψαμε. Πολλές φίλες και φίλοι βάζετε σόδα για να φουσκώσουν τα κεφτεδάκια σας. Δεν χρειάζεται η σόδα. Καλύτερα να την αποφεύγουμε. Το μόνο που χρειάζεται να είναι χαλαρός ο κυμάς. Αν δείτε δηλαδή ότι είναι σφιχτός ο κυμάς, τότε βάλτε λίγο νεράκι. Με τα χέρια σας, βρέξτε τα χέρια σας και ζυμώστε, ώσπου να πάρει την επιθυμητή πυκνότητα. Να γίνει δηλαδή ο κυμάς ούτε πολύ σφιχτός, αλλά όχι να τρέχει κιόλας, για να μπορούμε να τα πλάσουμε τα κεφτεδάκια. Τώρα νομίζω είναι μια χαρά ο δικός μου. Πολύ πολύ ωραία. Καλά, δεν είναι βέβαια σπουδαίο πράγμα να κάνουμε κεφτεδάκια. Όμως για να κάνουμε νόστιμα κεφτεδάκια είναι σπουδαίο πράγμα, φίλες και φίλοι. Και στο τηγάνισμα πρέπει να τηγανιστούν σωστά, να μην καούν, να μην είναι πολύ δυνατή η φωτιά μας, ώστε να αρπάξουν γύρω-γύρω και να μείνουν μέσα ομά. Πρέπει να είναι μέτρια η φωτιά, ώστε να ψηθούν μέχρι μέσα και μετά να ροδίσουν από τριγύρω. Τα μυστικούλια, αυτά τα μυστικούλια που μετράνε πάρα πολύ στο να έχουμε ένα καλό φαγητό. Ένα νόστιμο φαγητό, Οδυσσέα. Λοιπόν, για πέ μου, για πέ μου τώρα. Θα πλάσεις. Κάτι να κάνω. Ναι, και εγώ, έχω μια βρυσούλα εκεί. Ξέπλυνε λίγο τα χεράκια σου. Μπράβο, αγάπη μου. Λοιπόν, έλα εδώ, θα σου δώσω και πετσετούλα. Πού είναι ο Ζαμπούνης να μας δει ότι κρατούμε το savoir vivre σήμερα. Πλένουμε και τα χεράκια. Έλα εδώ. Την πετσετούλα, πολύ ωραία. Και τώρα θα σου δώσω να πλάσεις μικρούτσικα κεφτεδάκια που θα τα ρίχνεις εδώ μέσα στο αλευράκι για να τα αλευρώσουμε. Και θα σου δώσω και ένα πιατάκι που όταν αλευρώνονται θα τα βάζουμε, θα τα ραδιάζουμε εδώ στο πιατάκι. Και πρέπει, φίλες και φίλοι, πριν αρχίσουμε να τηγανίζουμε, να έχουμε αλευρώσει όλα μας τα κεφτεδάκια. Δεν περιμένει η φωτιά εμάς να πλάθουμε και να αλευρώνουμε εκείνη τη στιγμή. Θα ετοιμάζουμε όλα και μετά ξεκινάμε το τηγάνισμα. Αλλά ο κυμάς μας θέλει καλό ζύμωμα. Και αυτό είναι ακόμη ένα μυστικό. Ζυμώνουμε πάρα πολύ καλά τον κυμά. Και κάτι ακόμη.
τον σκεπάζουμε με πλαστική μεμβράνη και τον αφήνουμε στο ψυγείο να σταθεί περίπου μισή ώρα για να οριμάσει, για να, να πάνε οι γεύσεις παντού, σε όλη του τη μάζα. Τον αφήνουμε λοιπόν τον κιμά στο ψυγείο να σταθεί μισή ώρα και μετά πλάθουμε τα κεφτεδάκια μας. Έτοιμο. Λοιπόν, παίρνεις... Κανονικά θα να το βάλουμε στο κάνω ψυγείο. Εγώ ένα. Ναι, κανονικά πρέπει να το σκεπάσουμε με πλαστική μεμβράνη, να το βάλουμε στο ψυγείο. Δεν το ήξερα αυτό. Γυράσκω αειδασκόμενος, έτσι λένε, λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι και συνεχίζουμε να λέμε κι εμείς. Λοιπόν, κάνω ένα κεφτεδάκι εγώ για να δεις μικρούτσικα θέλω. Βάλε αν θες το τηγανάκι πάνω στη φωτιά τώρα, γιατί εμείς δεν θα ετοιμάσουμε όλα τα κεφτεδάκια, Οδυσσέα, αλλημονό μας, αν το κάνουμε αυτό. Εσείς θα το κάνετε φίλες και φίλοι στο σπίτι που έχετε άνεση και χρόνο. Πολύ ωραία και το βάζεις εδώ, και το βάζεις εδώ, πάρα πολύ ωραία. Δεν πειράζει κι αν είναι και λίγο μεγαλύτερο. Πάρε, κάνε μερικά ακόμη. Λοιπόν, να σκουπίσω το χεράκι μου από εκείνη η πετσετούλα μου. Να βρήκα πετσετούλα εδώ, για να το αλευρώσω. Πόσα θα κάνουμε? 5-6. Ίσα ίσα να τα βάλουμε εκεί στο τηγάνι, να τα τηγανίσουμε. Όταν το αλευρώσουμε, το χορεύουμε. Το πηδάμε έτσι για να φύγει το αλεύρι. Να μην έχει γύρω-γύρω πάρα πολύ αλεύρι. Ίσα ίσα να αλευρωθεί. Τώρα εγώ θα το βάλω κατευθείαν στο τηγάνι και η φωτιά μου. Για να δούμε αν καίει η φωτιά και αν είναι στο 9. Και η φωτιά μονάχα να ανάψουμε όλο το μάτι. Πατάμε και αυτό και πατάμε και αυτό. Πολύ ωραία. Και αρχίζει να τηγανίζεται για με τα δυο χεράκια πλάθο και φτεδάκια. Αντί να σου μάθω να κάνεις κουλουράκια. Ναι, για γλυκά δεν προλαβαίνω. Όχι, Θα σε φωνάξω για το Πάσχα. Θα κάνουμε και κουλουράκια. Λοιπόν, κι άλλο κεφτεδάκι εδώ που το έκανε ο Οδυσσέας. Θα το βάλουμε και αυτό μέσα. Έτσι λοιπόν, φίλες, σκούπισε τα χεράκια σου. Φτάνει τόσα που κάναμε. Λοιπόν, είδατε φίλες και φίλοι πώς τα κάνουμε τα κεφτεδάκια και πώς τα χορεύουμε έτσι. Τα χορεύουμε τα κεφτεδάκια και τα βάζουμε μέσα εδώ στο τηγάνι μας για να μην γεμίσει το τηγάνι μας αλεύρι, φίλες και φίλοι. Και καίγεται το αλεύρι και μαυρίζουν τα κεφτεδάκια γύρω-γύρω. Καταλάβατε γιατί τα χορεύω? Για να κοσκινιστούν, να κρατήσει λίγο αλευράκι, γιατί το πολύ αλεύρι, όπως σας είπα, θα μπει μες στο τηγάνι και θα καίγεται και θα μαυρίζουν τα κεφτεδάκια. Τα μυστικούλια, αυτά είναι. Να πλύνω τα χεράκια μου. Αν θέλεις να μου δώσεις το Οδυσσέα ένα κομματάκι χαρτί και εμένα. Ναι. Σε αυτό είμαι καλός. Ναι, έχουμε χαρτάκι μπόλικο. Πολύ ωραία. Και όταν τα ψήνουμε, φίλες και φίλοι, ας τα πάρουμε τώρα όλα αυτά από εδώ, δεν μας χρειάζονται και πάμε να δούμε τώρα τι κάνουμε με τα κεφτεδάκια. Τα γυρίζουμε για να ροδίσουν γύρω-γύρω και φυσικά η φωτιά, όπως είπαμε, πρέπει να είναι μέτρια, να μην είναι πολύ δυνατή για να ψηθούν μέχρι μέσα. Πολλά μυστικά, φίλες και φίλοι. Ένα καλό φαγητό θέλει μεράκι, θέλει υπομονή. Αυτή τη διαφορά έχει το φαγητό της μιας νοικοκυράς από την άλλη. Ότι η μια νοικοκυρά το κάνει με όρεξη, με κέφι και με αγάπη και η άλλη το κάνει, άιντε να τελειώνουμε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα ψηθούν τα κεφτεδάκια μας και εγώ, επειδή έχω ήδη έτοιμα κεφτεδάκια εδώ, δεν θα παιδευτούμε πολύ να τα ψήσουμε. Πάντως μυρίζουν υπέροχα. Όμως κοβολάνε έτσι. Λοιπόν, τα βγάζω από τη φωτιά και βάζω την άλλη κατσαρόλα που θα κάνω μια ωραία σάλτσα. Για να βάλω μέσα, να σβήσω αυτή τη φωτιά τώρα. Δεν συνεχίζω, φίλες και φίλοι, το τηγάνισμα. Το ξέρετε, θα το κάνετε. Τα μυστικά τα είπαμε βέβαια. Βάζουμε το τηγάνι εκεί και τώρα. Εδώ έχω τηγανίσει μελιτζάνες και πιπεριές. Τηγανίζουμε τις πιπεριές αφού τις κόψουμε λίγο επάνω και βγάλουμε από μέσα τους σπόρους. Πρώτα τις πλένουμε και μετά κόβουμε, δηλαδή παίρνουμε την πιπεριά, τις πλένουμε πολύ καλά, τις πιπεριές μας, με νεράκι άφθονο και μετά παίρνουμε το μαχαιράκι, κόβουμε το επάνω μέρος, έτσι, και αφαιρούμε τους σπόρους από μέσα, επειδή τις θέλουμε ολόκληρες τις πιπερίτσες. Γι' αυτό βγάζουμε από μέσα τους σπόρους, γιατί το κάνουμε αυτό, δηλαδή γιατί πρώτα τις πλένουμε και μετά τις κόβουμε για να μην μπει νεράκι μέσα, φίλες και φίλοι, στην πιπεριά μας. Δηλαδή, αν καθαρίσουμε πρώτα τις πιπεριές και κόψουμε το επάνω μέρος και πάμε να τις πλύνουμε, μέσα εδώ θα εισχωρήσει αρκετό νερό και όταν πάμε να τις τηγανίσουμε
τότε το λάδι θα πετάει και θα μας πιτσιλάει. Γι' αυτό λοιπόν πρώτα τις πλένουμε καλά, να είναι έτοιμες, τις σκουπίζουμε και μετά αφαιρούμε το επάνω μέρος. Τις τηγανίζουμε μέσα στο λάδι και το λαδάκι μπαίνει και μέσα εσωτερικά και τις ψήνει πάρα πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν τις έχω ψημένες έτοιμες τις πιπερίτσες και έχω ψήσει, έχω τηγανίσει και μελιτζάνες. Τις μελιτζάνες ξέρετε βέβαια πώς τις κάνουμε. Καθαρίζουμε κατά διαστήματα τη φλούδα. Μετά τις κόβουμε σε φέτες ωραίες, λίγο χοντρές, γιατί όταν θα τις αλατίσουμε να σταθούν και μαραθούν, στενεύουν, μικραίνουν, μαζεύουν και στο τηγάνισμα πάλι μαζεύουν. Τις αλατίζουμε, τις αφήνουμε μπόλικο αλάτι Οδυσσέα. Παίρνουμε λοιπόν τις μελιτζάνες όπως τις έχουμε κομμένες. Άλλη φορά θα το δείξουμε και αυτό. Βάζουμε λοιπόν μπόλικο αλάτι και τις αφήνουμε να σταθούν μισή ώρα, μία ώρα. Με αυτόν τον τρόπο φεύγει το περισσότερο από το νερό που έχουν μέσα. Το αλάτι έχει την ιδιότητα να τραβάει τα υγρά. Αφού τις αφήσουμε λοιπόν τόση ώρα, τις παίρνουμε, τις ξεπλένουμε πάρα πολύ καλά για να φύγει το αλάτι και τις στίβουμε με τα χέρια μας, με τις παλάμες μας, τις πατάμε καλά, ώστε να φύγει το νερό. Όχι, καίγεται το λάδι, Βέφα, τι κάνεις, Βέφα, μην πιάνουμε κουβέντες. Όταν έχουμε λάδι στη φωτιά, το έχουμε πει 40 φορές. Λοιπόν, τι κάνω τώρα εδώ πέρα μέσα, θα ρίξω την ντομάτα. Δεν τελείωσα όμως με τις μελιτζάνες και μια και κατέβασα το λάδι. Ας τελειώσω με τις μελιτζάνες. Λοιπόν, τις πατάμε γερά να φύγει πάλι όσο νεράκι μπορεί. Έτσι οι μελιτζάνες μας, όταν τις τηγανίσουμε, δεν θα ρουφήξουν πολύ λάδι. Δεν θα γίνουν λιπαρές. Όταν την τρως, δεν θα σπάει να γεμίζει λάδι το στόμα σου. Θα είναι μια ωραία μελιτζάνα τηγανισμένη. Λοιπόν, τώρα όμως θα κάνουμε τη σάλτσα για να το κάνουμε σπεντζοφάι, όπως είπαμε, το φαγητό μας. Συνήθως το κάνουμε με λουκάνικα. Εγώ σήμερα κάνω παραλλαγή και σας το κάνουμε και φτεδάκια που το τρώνε και τα παιδάκια. Παίρνουμε λοιπόν εδώ και βάζουμε λίγο λάδι στη φωτιά, γιατί οι μελιτζάνες έχουν αρκετό λάδι, οι πιπεριές έχουν αρκετό λάδι, τα κεφτεδάκια τηγανίστηκαν και έχουν και αυτά λάδι μπόλικο. Επομένως εδώ θα βάλουμε 2-3 κουταλιές λάδι, όχι παραπάνω. Και θα πάρουμε το λαδάκι αυτό από το τηγάνι. Παίρνουμε από το τηγάνι, το καθαρό επάνω-πάνω 2-3 κουταλιές λαδάκι και θα ρίξουμε μέσα για να είναι νόστιμο. Λοιπόν, και θα ρίξουμε μέσα την ντομάτα. Έχω εδώ 2 κούπες ντομάτα που από το λάδι είναι ατμός βέβαια, επειδή είχα κλειστό το καπάκι. Φύγε λίγο μακριά, δεν ξέρω πόσο θα τσιτσιρίξει. Να το ρίξουμε μια τόλο. Ωραία, πολύ ωραία. Μ' αρέσει να μαγειρεύω. Τρελαίνουμε να μαγειρεύω. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα να πούμε τι κάνουμε παραπέρα. Να τελειώσουμε, να βάλουμε και το καπάκι εδώ. Ο μπάγκος μας δεν μας χωράει, είναι μικρός. Παίρνω λοιπόν εδώ και έριξα μέσα 2 κούπες φρέσκια όριμη ντομάτα. Πολύ ωραία που μοσχοβολάει. Υπέροχο. Και ξέρεις γιατί μοσχοβολάει, γιατί είναι από τον μπαξέ μου. Α, έχω μία ντοματιά. Και ξέρεις πως ντομάτες μου έκανε καμιά 50 αριά. Μία ντοματιά πελώρια η οποία φύτρωσε μόνη της. Έπεσε ένα σποράκι, το έφερε ένα πουλάκι μέσα στη ζαρδινιέρα που είναι γύρω από το παράθυρό μου. Φύτρωσε μια ντοματιά ξαφνικά, η οποία κρεμόταν μέχρι κάτω. Για το μάτι γέμισε... βάζετε τίποτα? Για το μάτι, όχι. Στην ντοματιά εννοώ. Α, να μην μου τη ματιάσουν. Ναι, είχα σαν χωριό και βάζανε αυγά από πάνω, στο ξύλο. Δεν το ξέρω λοιπόν αυτό, το μάθα. Βάζουμε λοιπόν αυγά πάνω στο ξύλο, αυγά. Ναι, στο ξύλο, ένα-δυο αυγό. Και είπα, Κυριάννη, αυτό γιατί το κάνεις? Και μου λέει για να κοιτάνε τα αυγά και να μην κοιτάνε τη ματιά γιατί ματιάζουν. Μάλιστα, πολύ. Πολύ, πολύ αξύπνο. Θα το κάνουμε κι εμείς στον κήπο μας στη Χαλκιδική που έχω πολλές ντοματιές. Εδώ πάντως από μία ντοματιά που την έφερε το σποράκι ένα πουλάκι, έφαγα 50 ντομάτες, ωραιότατες φίλες και φίλοι, που μοσχοβολούσαν ντομάτα. Πώς ήρθε αυτός ο σπόρος? Αυτό μας λείπει. Με τη μετάλλαξη όλα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εδώ λοιπόν μέσα στη σάλτσα, αφού δέσει η σάλτσα μας και φύγει η μυρωδιά της ντομάτας, γιατί η ντομάτα μυρίζει πολύ όταν είναι άβραστη και πολλοί κόσμος δεν αρέσει, ιδίως ο άντρας μου δεν αρέσει αυτή τη μυρωδιά της ντομάτας, της μισοβρασμένης, τη δένουμε. Θα βάλουμε και λίγο αλατάκι και λίγο πιπεράκι, να βάλω από εδώ το αλατάκι. Πάρε και τρίβε αλατάκι, πάτε αυτό το μοχλό εδώ και θα πέσει αλατάκι. Μπράβο. Και εγώ θα βάζω πιπεράκι φρεσκοτριμμένο μαζί και οι δυο μας. Εάν δεν σε καταφέρω να μαγειρέψεις, δεν θα με λένε Βέφα. Λοιπόν, έχει πέφτει. Είναι μήλος. Αλέθη και πέφτει. Φτάνει. Δεν θέλει πολύ γιατί όλα έχουν αλάτι. Σωστά. Όλα είναι αλατισμένα. Παίρνουμε λοιπόν τα κεφτεδάκια
και τα ρίχνουμε φίλες και φίλοι μέσα σε αυτή την υπέροχη σάλτσα και τα βράζουμε και λιγάκι για να νοστιμεί. Να ανακατεύσω. Και βέβαια, αυτός αρέσει το ανακάτεμα, να σου πω, οι άντρες αρέσουν πολύ να ανακατεύουν το φαγητό. Έχω τον άντρα μου, κάθε 5 παρά 2 ανοίγει την κατσαρόλα και ανακατεύει. Είναι θέμα λέω... στήλα αυτό. Του λέω όμως, τι κάνεις βρε άνθρωπε του Θεού, θα τα λιώσεις τα υλικά. Εμείς οι νοικοκυρές δεν πολύ ανακατεύουμε. Θέλουμε τα υλικά μας να είναι ωραία, ζωντανά μες στην κατσαρόλα. Γι' αυτό μόνο κουνάμε την κατσαρόλα και σπάνια ανακατεύουμε. Εμείς δεν ανακατεύουμε, ανακατευόμαστε. Ανακατευόσαστε στα πόδια μας γύρω-γύρω στην κουζίνα. Είναι ευχάριστα. Είναι ωραίο, Οδυσσέα, να έχεις οικογένεια. Να αρέσει ο άντρας να στέκεται στην κουζίνα μαζί με τη σύζυγο. Να μαγειρεύουν, να είναι τα παιδιά τριγύρω. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από αυτό. Σωστό. Βέβαια, τις ημέρες που μπορούν, γιατί όταν δουλεύουν δεν μπορούν να το κάνουν. Κυριακές και Σαββατοκύριακα. Αφού λοιπόν βράσουν ωραία τα κεφτεδάκια μας εδώ και τι νοστιμιά, φίλες και φίλοι. Λερώθηκες? Όχι, δεν. Εγώ μαγειρεύω χωρίς να λερωθώ. Εσείς δεν επιστήμονες. Και εσύ δεν θα λερωθείς. Κοίτα, τίποτα δεν έχεις πάθει. Δεν σε αφήνω εγώ να λερωθείς. Παίρνω λοιπόν αυτή την υπέροχη σάλτσα με τα κεφτεδάκια και θα τη βάλω επάνω εδώ. Ας την αφήσουμε όμως λίγο να βράσει και πάμε σε διάλειμμα και εδώ είμαστε πάλι. Τα υλικά μας να τα δούμε ακόμη μια φορά. Μετά. Παίρνω τα κεφτεδάκια αυτά που έχουν φουσκώσει ωραία, έχουν γίνει νόστιμα με αυτή την υπέροχη ντομάτα τη φρέσκια και τα βάζω στο κέντρο της πιατέλας εδώ για να παρουσιάσω ένα ωραίο πιάτο στην οικογένεια. Όχι όπως, περιποιημένο. Και λίγη σαλτσούλα επάνω στις μελιτζάνες και λίγη σαλτσούλα επάνω στις πιπεριές. Σε όλα θα βάλουμε λίγη σαλτσούλα. Τα κεφτεδάκια στη μέση και τη σαλτσούλα τριγύρω. Και μετά... Καλή μας όρεξη, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε τα υλικά μας ή να πάμε καλύτερα να πούμε την ερώτησή μας. Βάλαμε πατάτες στο φαγητό σήμερα. Λοιπόν, και να πούμε ποια κέρδισε χθες το σερβίτσιο. Ασλάνη Στέλλα από τη Μυτιλίνη. Με γεια σου καλή μου φιλινάδα. Πάντα σε χαρές. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα υλικά μας. Σπεντζοφάι με κεφτεδάκια. 2 κιλά μελιτζάνες. 1 κιλό μακριές πράσινες πιπεριές. Λάδι για το τηγάνισμα. Μισή κούπα λάδι. 2 κιλά όριμες ντομάτες περασμένες από σίτα. Για τα κεφτεδάκια θα χρειαστείτε 1 κούπα τριμμένο κρεμμύδι. 2 φέτες ψωμί μπαγιάτικο χωρίς την κόρα. Μισό κιλό κιμά μοσχαρίσιο. 1 αυγό. 1 τέταρτο της κούπας λάδι. 1 κουταλιά ξύδι. 3 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανό ή βιώσμα. 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι σόδα. Αλάτι, πιπέρι και ρίγανο. Αλεύρι για το τύλιγμα και λάδι για το τηγάνισμα.
Λοιπόν, εδώ τώρα ήρθαμε να διπλώσουμε πετσέτες. Να σας προσφέρω πρώτα μια γαρδένια, εγώ αυτό ξέρω. Ευχαριστώ, πρώτα. Σε ευχαριστώ. Αυτό την, μια γυναίκα τη ρίχνει. Όταν τη προσφέρει ένα λουλούδι. Καλό είναι και το φαγητό, αλλά πιο ωραίο είναι το λουλούδι. Θα σε ευχαριστώ λουλούδι, πάρα πολύ. Εσύ θα δώσει λουλούδι, εκείνη θα σου κάνει φαγητό. Λοιπόν, Οδυσσέα, μπορεί να μην σε έμαθα να μαγειρεύεις ή μπορεί και να σε έμαθα, δεν ξέρω. Ιδέες αλλά... μου δώσατε πάντως. Πετσέτες θα σε μάθω να διπλώνεις. Ένα γιατί ένας ηθοποιός έχει καλλιτεχνία μέσα του, δεν έχει? Και καλλιτεχνικό ένστικτο. Αυτό θα το καταφέρεις καλύτερα από το φαγητό. Θα σε μάθω να κάνεις το κεράκι. Βλέπεις αυτό το υπέροχο που το λέμε κεράκι, δίπλωμα. Παίρνουμε λοιπόν την πετσετούλα, θα σου κάνω εγώ πρώτα το κεράκι και μετά θα το κάνεις και εσύ. Παίρνουμε την πετσετούλα, τη διπλώνουμε έτσι, τρίγωνο, μετά εδώ γυρίζουμε μια πιετούλα, έτσι ακριβώς. Πάρε τώρα μια πετσετούλα να το κάνεις και εσύ, έτσι, μπράβο. Γράφει κανείς, τι κάνει? Βέβαια θα γράφει, το λουλουδάκι από πάνω, μια και έχει λουλουδάκι, μια και έχει λουλουδάκι, έτσι, τρίγωνο. Δηλαδή. Τώρα θα τη γυρίσεις από την άλλη μεριά. Γύρισα το από την άλλη μεριά. Κάνε μια πιάτα όπως έκανα εγώ. Μια φαρδιά έτσι ωραία πιάτα δίπλωσε. Πάτησε το καλά καλά. Μετά αναποδογύρισε το επάνω στο τραπέζι και ξεκίνα τώρα από αυτή την πλευρά να γυρίζεις ρολό. Έτσι. Γυρίζουμε ρολό έτσι. Μπράβο. Και θα γίνει το κεράκι. Είδες τι απλό που είναι. Α, αυτό ήταν εύκολο. Ακόμα και για μένα. Και τα άλλα όλα είναι εύκολα. Λοιπόν, εδώ τώρα... παίρνουμε αυτό εδώ τη μητούλα για να το στερεώσουμε και τη βάζουμε μέσα στην πιέτα. Γι' αυτό μάλιστα κάναμε την πιέτα, Οδυσσέα. Μάλιστα. Για να στερεώσουμε το κερί, για να βάλουμε τη μύτη, το τελείωμα της πετσέτας μέσα και να κάνουμε το κεράκι μας. Να το, ακόμα ένα κεράκι και ακόμη ένα κεράκι εδώ που έκανε ο Οδυσσέας. Κάναμε τρία κεράκια. Τώρα πάμε παραβέρα. Θέλεις να διπλώσουμε εκείνο που είναι πολύ απλό. Αυτό εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το βλέπεις έτσι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ θα κάνουμε τώρα αυτό το δίπλωμα. Παίρνω αυτή την πετσετούλα που έχει την ωραία δαντέλα και είναι ίδια με εκείνη. Εξαρτάται βέβαια, φίλες και φίλοι, αν έχουν δαντέλες οι πετσέτες μας ή αν δεν έχουν. Αν έχουν όμως, φροντίζουμε η δαντελίτσα να είναι επάνω, να τη βλέπουμε, να μην την κρύψουμε, να μην πάει εδώ ή εδώ στο δίπλωμα. Διπλώνουμε πάλι τρίγωνο την πετσετούλα μας, έτσι ακριβώς. Σηκώνουμε αυτή τη μύτη επάνω και την άλλη μύτη επάνω, έτσι, ακριβώς τώρα. Παίρνουμε εδώ το κάτω μέρος, το διπλώνουμε προς τα πάνω, χωρίς να φτάσουμε μέχρι ψηλά στις μύτες τις άλλες. Μετά το διπλώνουμε λίγο προς τα κάτω. Και μετά παίρνουμε την πετσετούλα με τα χεράκια μας και τη διπλώνουμε έτσι, έτσι. Και τώρα εδώ θα βάλουμε αυτή την άκρη μέσα στην άλλη. Και η πετσετούλα μας θα στερεωθεί. Στερεώθηκε. Μετά όμως έχουμε και άλλο στάδιο. Θα κατεβάσουμε τις μύτες αυτές εδώ τις μύτες, μία από εδώ και μία από εκεί. Έτσι. Και θα γίνει αυτή η πετσετούλα που είδες. Και δώσ' μου από εκεί ένα κόκκινο λουλουδάκι να βάλουμε στη μέση. Βάλε και το κόκκινο λουλουδάκι. Α, τι όμορφα τα κάνετε. Τέλεια! Δεν είναι απλό. Δεν είναι εύκολο. Άντε να δείξουμε ακόμη ένα σχέδιο. Να κάνουμε το σμόκιν. Σ' αρέσει το σμόκιν? Πάρα πολύ. Το έχω στο βιβλίο μου Γιορτινό Τραπέζι, στη γιορτή του πατέρα. Πώς το κάνουμε? Απλή υπόθεση. Μόνο που εδώ, φίλες και φίλοι, η πετσέτα πρέπει να είναι μεγάλη. Αρκετά μεγάλη για να μας γίνει έτσι ωραίο άνετο το σμόκιν. Παίρνουμε λοιπόν εδώ μία πετσετούλα αρκετά μεγάλη. Τη διπλώνουμε και αυτή έτσι. Πάλι σε τριγωνάκι. Έτσι σε τρίγωνο. Παίρνουμε τώρα, θέλεις να κάνεις και το σμόκιν. Έλα κάνε και το σμόκιν, πάρε εδώ και κάνε, δεν πειράζει, να διπλώσουμε και μία λιγότερη. Μπορώ να κρατήσω σημείωση και να έρθω για εξετάσεις κανένα μήνα. Δεν είμαι κακιά δασκάλα, να το ξέρεις, είμαι πολύ καλή δασκάλα. Δεν παρακολουθούσα τώρα, γιατί λέω θα το τρίγωνο, κάνει μόνη της. Τρίγωνο, κάνουμε πάλι τρίγωνο. Ωραία. Παίρνουμε τώρα την πετσετούλα μας και κάνουμε, γύρισε το προς τα πάνω, μάλιστα. Επάνω αυτό το επάνω μέρος από εκείνη. Ωραία. Γύρισε το τώρα με τα χεράκια σου έτσι και κάνε μια πιάτα. Μεγάλη πιατούλα. Έτσι, πολύ όμορφα. Κάναμε την πιατούλα. Παίρνουμε τώρα την πετσέτα. Την ξαναγυρνάμε πάλι έτσι και φέρνουμε αυτές τις δύο μύτες εδώ μπροστά σαν γιακά. Βλέπεις? Να το. Έτσι, σαν γιακαδάκι. Κάναμε. Παίρνουμε τώρα από εδώ
και γυρίζουμε λίγο να κάνουμε τους ώμους από εδώ και λίγο από εκεί και μετά από κάτω. Είναι λίγο δύσκολο. Απλώς να μην γλιστράει η πετσετούλα. Ναι, δεν πειράζει. Περίπου. Ναι, περίπου. Εσένα είναι και μικρή η πετσέτα. Και καλά έκανα. Οδυσσέα, και καλά έκανα που σου έδωσα να διπλώσεις μικρή πετσέτα. Για να δουν οι φίλες ότι πράγματι χρειαζόμαστε μια πιο μεγάλη πετσέτα για να κάνουμε αυτό το σχέδιο. Έχει και ένα μπλε φιωγκάκι που τα κάνουμε αυτά τα φιωγκάκια. Για ψάξε τράβατα εκεί πέρα μέσα όλα. Όχι, δεν είναι το φιωγκάκι μας εκεί, δεν πειράζει. Όπως έχω βάλει εδώ ένα φιωγκάκι μπλε στο σμόκιν, θα βάλουμε και σε αυτό έτσι. Να το σμόκιν, φίλες και φίλοι. Πάμε όμως να δείξουμε τώρα τα υλικά μας. Αφού χαιρετήσουμε τον Οδυσσέα, τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Φιλάκι. Που ήταν σήμερα κοντά μας. Πιστεύω να πέρασες καλά, Οδυσσέα. Να είστε καλά, ελπίζω και εσείς. Πιστεύω να ήταν καλή ημέρα σου κοντά μου και να μην πήγε χαμένος ο χρόνος σου. Θα αρχίσει ωραία ημέρα μου. Αυτό είναι χαίρομαι βασικό. Που μου το λες, χαίρομαι. Yeah. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και όποτε έχεις καιρό, η Βέφα είναι εδώ. Δεν έχει παρά να πει. Θα με απορίες πάντως. Λοιπόν, πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να δούμε την κάρτα μας για τα υλικά ενός υπέροχου κέικ που θα αφιερώσουμε και θα προσφέρουμε στον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Marble cake. Μία κούπα μαργαρίνη σόφτ. 1 3/4 της κούπας ζάχαρη. Ένα σακουλάκι αλεύρι. 4 αυγά. Μισή κούπα γάλα. Λίγη βανίλια. 1/4 της κούπας κακάο. 1/4 της κούπας ζάχαρη άφη. 1/8 από ένα κουταλάκι σόδα διαλυμένη σε μία κουταλιά γάλα. Γλάσο σοκολάτας. 100 γραμμάρια κουβερτούρα. 1/3 της κούπας κρέμα γάλακτος. Το Γιάννη το κεκάκι σου, το βλέπεις? Αυτή τη στιγμή το πασπαλίζω με ζάχαρη άχνη. Και δες τι ωραίο σχέδιο έχει σήμερα. Το οφείλει βέβαια στην υπέροχη φόρμα που θα σας δείξω. Στάσου να το στρίψω γύρω γύρω. Και τι ωραίο γίνεται όταν ζαχαρωθεί. Φαίνεται ακόμα πιο πολύ το σχέδιο. Και Γιάννη, αν με βλέπεις, προσπάθησε να μάθεις να το κάνεις. Είναι βέβαια πάρα πολύ απλό. Η φόρμα αυτή, η υπέροχη φόρμα, είναι που μας δίνει αυτή την ωραία εμφάνιση στο κέικ. Δείτε τι ωραία φόρμα, φίλες και φίλοι. Με 2, 4, 5 καρδούλες γύρω-γύρω. Το να φτιάξουμε ένα κέικ, μια πολύ απλή υπόθεση. Μέσα σε 3 λεπτά, 4 λεπτά, έγινε το κεκάκι μας. Έχω μια σπατουλίτσα. Βάζω μέσα μαργαρίνη soft. Ένα πακετάκι μαργαρίνη soft. Θα ρίξω μέσα ζάχαρη και βανίλιες. Έχω εδώ 4 βανίλιες. Και 5 βάλτε για να μοσχοβολάει ωραία. Κέικ βανίλιας είναι αυτό και το λέμε και μαρμπρέ γιατί θα βάλουμε και λίγη σοκολάτα. Οπ, μην πάει μέσα και το βγάλουμε το καπακάκι. Εδώ δεν έχει άλλο να πέσει μέσα. Έχει ακόμη μία βανίλια και ρίχνουμε και τη ζάχαρη. Βάλαμε και τη ζάχαρη και τώρα θα πάρουμε να ρίξουμε το αλεύρι. Είναι ένα σακουλάκι αλεύρι που κυκλοφορεί στην αγορά μας για κέικ. Ολόκληρο το σακουλάκι. Το αδειάζουμε και αυτό μέσα, εδώ, στο bowl του μίξερ. Το βάλαμε και αυτό. Θα πάρουμε τώρα μια πετσέτα να σκουπίσουμε το χεράκι μας. Αυτό θα πάρουμε. Λοιπόν, σκουπίσαμε το χεράκι και τώρα θα ρίξουμε μέσα 4 αυγουλάκια. Είδατε, όλα μαζί τα υλικά. Δεν κάνω σαν τον παλιό καιρό. Χτύπα πρώτα το βούτυρο με τη ζάχαρη. Ρίξε ένα-ένα τα αυγά. Όλα μαζί, φίλες και φίλοι, και γίνεται αυτό το υπέροχο κέικ που βλέπετε. Έριξα λοιπόν τα αυγουλάκια, ρίχνω μέσα και το γαλατάκι, ρίχνω μέσα, τη σόδα θα τη ρίξω εδώ, έχω εδώ πέρα κακάο και θα ρίξω λίγη σόδα, γιατί το κακάο συνήθως
είναι βαρύ και δεν φουσκώνει. Θα βάλω λοιπόν λίγη σόδα εδώ. Και επειδή φοβάμαι τα αλεύρια, πολλές φορές έχουν αρκετό baking powder, άλλες φορές δεν έχουν, θα ρίξω και λιγάκι baking powder. Έβαλα και λίγο baking powder. Μισό κουταλάκι, καλύτερα είναι, ενισχυτικό, φίλες και φίλοι. Παίρνω τώρα όλα αυτά τα υπέροχα υλικά και τα χτυπώ όλα μαζί 4 λεπτά. Μέσα σε 4 λεπτά, φίλες και φίλοι, γίνεται μια ωραία αφράτη ζύμη. Απαλή, αφράτη, φουσκωμένη. Θα τη δείτε τώρα, σε λίγο, σε 2 λεπτά θα είναι έτοιμη. Τι ωραία είναι τα μίξερ, πόσο ευκολύναν τη δουλειά μας στην κουζίνα, φίλες και φίλοι. Και εντωμεταξύ καθαρίζουμε λίγο τα τυχώματα του μπολ γύρω-γύρω, έτσι ακριβώς. Καθαρίζουμε τα τυχώματα. Ένα μέρος τώρα από αυτή τη ζύμη θα το βάλουμε μέσα στο κακάο. Έτοιμο, έτοιμο, έτοιμο είναι. Έτοιμο. Θα το χτυπήσουμε βέβαια, όπως σας είπα, περισσότερο. 4 λεπτά. Δείτε τι ωραία ζύμη. Δείτε. Αμέσως έγινε, φίλες και φίλοι. 4 λεπτά όμως χτύπημα. Μόνο 4 λεπτά. Όχι παραπάνω. Εδώ τώρα με το κακάο και τη σόδα θα πάρουμε ένα μέρος από αυτή τη ζύμη την ωραία και θα την ανακατέψουμε με το κακάο. Και επειδή γίνεται λίγο σφιχτή, επειδή βάλαμε κακάο, θα βάλουμε και μια κουταλιά γαλατάκι. Ίσως και λίγο παραπάνω γαλατάκι, να έχει την ίδια υφή που έχει η ζύμη μας μέσα στο μπολ. Θα πάρουμε την ζύμη την άσπρη, δεν τα κάνω τώρα γιατί ο χρόνος μας είναι λίγος, θα την αδειάσουμε μέσα στην φόρμα μας και μετά την καφέ ζύμη θα τη βάλουμε από πάνω και με ένα κουτάλι θα το γυρίσουμε γύρω μέσα στη ζύμη το κουτάλι να κάνει σύννεφα. Για να γίνει αυτό το κέικ, από το οποίο όταν σας κόψω ένα κομμάτι θα δείτε ότι έχει μέσα σοκολάτα. Ας κόψουμε ένα κομμάτι να δούμε την ωραία σοκολάτα που έχει μέσα το κεκάκι μας. Που ανακατέψαμε όπως είπαμε, για να το δούμε. Να το! Είδατε που έχει τη σοκολατίτσα μέσα. Και άλλα κομμάτια έχουν περισσότερο, άλλα λιγότερο. Είναι σοκολάτα που βάλαμε και την ανακατέψαμε με το κουτάλι. Ένα υπέροχο αφράτο κέικ για σένα Γιάννη Λοβέρδο, γιατί σου το χρωστώ. Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Αύριο με υγεία, ραντεβού στις 10 στο Μέγκα.